Η επόμενη φυσιολογική ερώτηση είναι... Ποιο είναι λοιπόν κατά μέσο όρο το ποσοστό των γυναικών που φτάνουν σε οργασμό κατά τη σεξουαλική πράξη? Είπαμε για τους άντρες, για να δούμε και οι γυναίκες. Μην ακούσω κανένα να λέει τη λέξη προσποιείται και τα λοιπά, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν υπάρχουν τέτοιες γυναίκες. Κάτι γέλια ακούω αριστερά και δεξιά, θα τα αφήσω ασχολίαστα. Εδώ θέλουμε να μάθουμε ποιος θα είναι ο νικητής μας. Είναι επιστημονικές αυτές οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις που αναζητούμε. Πάντως, για να βοηθήσω, αν δεν το θυμάστε, 75% ήταν στους άντρες. Έτσι, στις γυναίκες... Κωνσταντίνα, σκέφτεσαι ή έχεις τελειώσει, ενώ έχεις γράψει την απάντησή σου? Έχω ολοκληρώσει, Άγγελε. Πολύ ωραία. Ροδάνθη μου. Ποιο? Πολύ ωραία. Να δούμε τις απαντήσεις σας. Α, η Ροδάνθη 69%, 71% η Κωνσταντίνα. Πάλι δύο μονάδες διαφορά, όπως και οι προηγούμενοι παίκτες. Περισσότερε. Γιατί δεν τελειώνει? Πριν πω την απάντηση, ακούω για τα σχόλια. Νικόλα, τι λες εσύ? Πολύ δυνατό σχέδιο. Εσύ, Θοδωρή? Η απάντηση είναι στη μέση, 35. Εκεί, 40. Εκεί λες εσύ, έτσι, 35. Γιατί? Δεν είχανε. Η σωστή απάντηση όμως είναι ότι το ποσοστό των γυναικών που φτάνουν σε οργασμό κατά τη σεξουαλική πράξη είναι, κορίτσια, 29%. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μου στεναχωρήσετε και όλες τις τηλεθεάτριες που βλέπουν τώρα και σας ζηλεύουν. Σου λέει 77 στα 10 η Κωνσταντίνα και η Ροδάνθη. Και εμείς, σαν τον νέο, πετάμε αετό. Τι λες, Ροδάνθη μου? Μπορεί να ήταν καμιά παγίδα, καταλαβαίνεις. Είτε παγίδα. Να ήταν πιο... Αλλού είναι η παγίδα. Η αλήθεια είναι ότι πέρασες τον επόμενο γύρο, Ροδάνθη. Είδες, με αυτά και με αυτά. Με αυτά και με αυτά, αλλά ήταν πολύ κοντά, πολύ κοντά. Τώρα να ρωτήσω κάτι, τώρα δεν μπορώ να μην ρωτήσω. Το 71%. Μέρασα και οι συμπαίκτες μου. Το 71%, έτσι. Από πού το σκέφτηκες? Από ιδέα μου, να πω. Δεν είναι. Κοίταξε. Βιωματικά από φίλες και μόνο. Από φίλες που σου έχουν πει. Από φίλους και φίλες. Που σου έχουν αναλύσει τα προσωπικά τους, να υποθέσω. 71%, ε. Δόξα τω Θεώ. Δεν πειράζει που έχασες, Άκη.